με ύφος δικτατορίσκου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης συμπεριφέρεται πλέον στους εκπροσώπους του τύπου που τολμούν να τον ενοχλούν. Ξεπερνώντας κάθε όριο ευπρέπειας και δεοντολογίας, ο κύριος Χατζηδάκης θεώρησε σκόπιμο και προσπάθησε να επιβάλλει σε δημοσιογράφους ποιες ερωτήσεις μπορούν να του υποβάλουν. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και η αναπληρώτρια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου δεν έχουν τίποτε θετικό να πούν και πολλά που δεν θέλουν να πούν σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κιβωτό του κόσμου, αλλά και για τα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν για το σύνολο των δραστηριοτήτων που είναι υπό την εποπτεία τους. Κατά τη διάρκεια της θεσινής συνέντευξης τύπου με θέμα την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, ο κ. Χατζηδάκης προσπάθησε να ξεγλιστρήσει, λέγοντας ότι επί των εξελίξεων, μετά και τη σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου, θα τοποθετηθεί συνολικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επομένως δεν θα δεχθεί ερωτήσεις από αυτού. Ωστόσο, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι από τη στιγμή που η εποπτεία των προνοιακών δομών κρατικών ημί είναι αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας, οι διαπιστευμένοι συντάκτες του Υπουργείου είναι υποχρεωμένοι και δικαιούνται να ερωτήσουν. Αυτό που δεν είναι προφανές, αλλά πρωτοφανές, είναι η συμπεριφορά του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος όχι μόνο να αρνήθηκε πεισματικά να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, αλλά εξαπέλυσε επίθεση κατά των δημοσιογράφων. Και το αποκορύφωμα της χυδαιότητος του Υπουργού, που κάθε λίγο και λιγάκι θέλει να εμφανίζεται ως πολέμιος του λαϊκισμού, είναι το γεγονός πως κατηγόρησε τους παρόντες στη συνέντευξη τύπου δημοσιογράφους ότι δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματα των αναπήρων. Επειδή δηλαδή αποκαλύφθηκε η γύμνια του Υπουργού και της αναπληρώτριας σε σχέση με όσα γίνονται κάτω από τη μύτη τους, ο κύριος Χατζηδάκης κατέφυγε εύκολα στο άκρο ναότον του λαϊκισμού. Θέλησε να παρουσιάσει τους λειτουργούς της ενημέρωσης ως δήθεν αδιάφορους για τα άτομα με αναπηρία.